Ένας χρόνος πανδημίας, ο λαός μας ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα. Αυξήθηκαν τα βάσανά του. Έζησε και ζει τον φόβο του κορονοϊού, αλλά και τον φόβο της ανεργίας των ίδιων και των παιδιών του. Την απληρωσιά, τις περικοπές όσων δικαιωμάτων το απέμειναν, γιατί η κυβερνητική πολιτική και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων νοιάζεται το πώς θα αυξηθούν τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων, να μην αγγίξει η κρίση την κερδοφορία τους και να προχωράει απρόσκοπτα η πολιτική που ενισχύει την υγεία ως εμπόρευμα, την πολιτική που οδηγεί την παράδοσή της στους επιχειρηματικούς ομίλους. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, οι επιχειρηματικοί όμιλοι, η τάξη των εκμεταλλευτών, αυξάνουν το βαθμό της εκμετάλλευσης, μειώνουν συνεχώς την αξία της εργατικής δύναμης, βάζουν εμπόδια στην οργάνωση του ταξικού κινήματος και στα συνδικάτα της. Μπροστά στα διέξοδα που φέρνει αυτή η βαρβαρότητα του εκμεταλλευτικού συστήματος, υπάρχει ελπίδα, υπάρχει προοπτική για το λαό να στρίψει το τιμόνι εκεί που ο εργαζόμενος θα ζει με ικανοποιημένες τις σύγχρονες ανάγκες του. Το σάπιο αυτό σύστημα που υπηρετεί τις ανάγκες της οικονομίας που επιβάλλουν το σταδιακό, όπως λένε, άνοιγμά του, και όχι γιατί τους έπιασε ο πόνος για τον κόσμο που έχει κουραστεί. Και παράλληλα η κυβέρνηση μας κουνάει το δάχτυλο για την ατομική ευθύνη και τώρα μας βάζει να κάνουμε μόνοι μας τη διάγνωση. Ένα χρόνο μετά την πανδημία, η κυβέρνηση συνεχίζει το έγκλημα. Αρνείται πεισματικά να επιτάξει χωρίς αποζημίωση τα ιδιωτικά μεγαθύρια. Αντίθετα, πρημοδοτεί και από πάνω τους μεγαλοκλινικάρχες που βλέπουν μόνο κέρδη πάνω στον πόνο του λαού. Ενώ κάνει και το θεάρεστο έργο να πνίγει με τα χημικά και την καταστολή τους γιατρούς και νοσηλευτές που έχουν ξεπεράσει τα ανθρώπινα όρια τους καθώς διεκδικούν τα αυτονόητα και γενικά διώκει και απολύει όσους υγειονομικούς βρίσκονται στην πρώτη γραμμή που δίνουν τη μάχη να σωθούν οι ανθρώπινες ζωές. Κρύβει τους χώρους όπου γίνεται η υπερμετάδοση του ιού, όπως είναι μεγάλοι χώροι δουλειάς, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το μόνο που ξέρει η κυβέρνηση είναι να μεταθέτει τις δικές της εγκληματικές ευθύνες στο λαό και την νεολαία. Πρέπει να προφωντονάξουμε. Φτάνει πια ως εδώ. Δεν θα αφήσουμε οι δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή μας να εξακολουθούν να υποφέρουν από τις πολιτικές της χρόνιας απαξίωσης που αντιμετωπίζουν τη δημόσια υγεία ως κόστος. Διεκδικούμε ουσιαστική ενίσχυση των δομών υγείας στην περιοχή μας που θα ανακουφίσουν την ασφυκτική κατάσταση στα νοσοκομεία με πλήρη κρατική χρηματοδότηση. Αυτό το άθλιο για τις ανάγκες του λαού εμπορευματοποιημένο δημόσιο σύστημα υγείας και ο εύρωστος ιδιωτικός τομέας που κάνει χρυσές δουλειές και την περίοδο της πανδημίας είναι οι δύο όψεις της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής για την οποία επιβεβαιώνεται ότι η υγεία και η ζωή του λαού δεν αποτελούν προτεραιότητα. Άλλωστε όλα αυτά βγήκαν στην επιφάνεια με τραγικό τρόπο στην περίοδο της πανδημίας και έχουν αντανάκλαση σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, όπως είναι και οι μορφωτικές απώλειες που φέρνει αυτή η αντιλαϊκή διαχείριση της πανδημίας. Η πανδημία μπορεί να είναι ένα φυσικό φαινόμενο, όμως η ουσιαστική κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας δεν είναι φυσικό φαινόμενο, είναι το αποτέλεσμα αυτού του άγριου εκμεταλλευτικού συστήματος, αφού οι τεράστιες δυνατότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας και το επιστημονικό προσωπικό αξιοποιούνται σε μια ανάπτυξη που έχει ως κριτήριο το κέρδος και όχι την ικανοποίηση διευρυμένων λαϊκών αναγκών. Αντί το δημόσιο σύστημα υγείας να αναπτύσσεται με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες, αυτές περιορίζονται στα όρια της αθλειότητας και προτάσσεται η ατομική ευθύνη και η δυνατότητα της ψήψης φυσικά. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνει η μετατροπή του δημόσιου συστήματος υγείας σε σύστημα μιας νόσου και χρόνια πάσχοντες ασθενείς να αναγκάζονται να κατευθύνονται όσοι βέβαια αντέχει το βαλάντιο στον ιδιωτικό τομέα. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση επιχειρεί το ξέπλυμα για την δίδεν προσφορά του ιδιωτικού τομέα, στρώνει τον δρόμο ακόμα μεγαλύτερης προτεραιότητας στην κρατική στήριξη του ιδιωτικού τομέα.
μέσω της τροφοδότησης του από τα ασφαλιστικά ταμεία. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση δυναμώνουμε τον αγώνα για τη διεκδίκηση όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας από τη μετάδοση της πανδημίας, ιδιαίτερα στους χώρους δουλειάς, με συχνά και αξιόπιστα τεστ με ευθύνη εκπαιδευμένων υγειονομικών, σε αντιπαράθεση με τη λογική της αυτοδιάγνωσης, με τα ατομικά τεστ που προωθεί η κυβέρνηση. Τέλος, νομίζουμε να τους υπενθυμίζουμε και να το ξέρουν πως δεν θα αργήσει η στιγμή που οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, η νεολαία, ο λαός συνολικά, καθώς τα βάζουν κάτω και κάνουν τον λογαριασμό τους, να είναι σίγουροι θα πάρουν πίσω όχι μόνο τα χρηστούμενα, αλλά και θα κάνουν οι ίδιοι κουμάδες τους κόπους τους που τώρα τους κλέβει αυτό το σάπιο και βαρβαρό σύστημα.